Το κοινωνικό ιατρείο. Το κτίριο των κοινωνικών δομών του Δήμου Καστοριάς είναι πλέον στην διάθεση των πολιτών μετά και την τελετή των εγγενείων που τέλεσε ο Μητροπολίτης Καστοριάς κ. Σεραφείμ. Στη χειροτονία. Χειροτονούμε. Βεβαίως και σήμερα έχουμε ανάγκη να σταθούμε με πολύ σεβασμό στον άνθρωπο και να τον διακονήσουμε, γιατί βρίσκεται σε φοβερά σταυροδρόμια συγκύσεων και έχει την ανάγκη και της παρουσίας μας, αλλά και της παρουσίας και της εκκλησίας και της δημοτικής αρχής, πολύ δε περισσότερο της πολεμίας. Κύριε Δήμαρχε, όντως η κρίση μπορεί να δημιουργεί όμως, γιατί εξαιτίας της κρίσης νομίζω ότι το κοινωνικό ιατρείο απέκτησε σάρκα και οστά εδώ στην Καστοριά, που έλειπε αυτή η δομή. Γράφα, κύριε Δήμαρχε, φίλες, φίλοι της Καστοριάς, της μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, και όχι όπως πάνε να μας το φορέσουμε νότιας, βόρειας και δεν ξέρω τι άλλο. Νότια, βόρεια, μπορεί να τα κρεβάτια τους στα δωμάτια τους. Και εκεί μπορεί να κάνουν θέλω. Σε εμάς δεν θα κάνω τίποτε. Ο κόσμος έχει δει στους δρόμους, στη Θεσσαλονίκη το ζούμε καθημερινά, λοιπόν, και δεν θα περάσει. Αφού μας το φόρεσαν. Χθες τους κάλεσαν στο ΝΑΤΟ, στην Ευρώπη. Ναι. Να σας πω κάτι. Κάτι που έχει και σχέση, γιατί θα περάσω στο θεολογικό μήνυμα, κάτι που έχει σχέση με την σημασία έχει με τον άνθρωπο. Τι περνάει στη συνείδηση του ανθρώπου. Στη συνείδηση του λαού, στη συνείδηση της ιστορίας, θα περάσουν αυτοί οι οποίοι επιχειρούν αυτά τα πράγματα ως προδότες. Λοιπόν, και εγώ ως ακαδημαϊκός έχω την ελευθερία του λόγου και το πρωτοφωνάζω στο Πανεπιστήμιο. Για να πάω στο θέμα της υγείας. Αναφερθήκατε στον Απόστολο Παύλο. Ή της ασθενή, καθώ ασθενό. Αυτό κάθε φορά το λέω ξεκινούμε. Λοιπόν, πραγματικά το θέμα της αλληλεγγύης για μας είναι πρωτεύον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο που γίνεται εδώ και ξεκίνησε όλη αυτή η συνεργασία με αφορμή και το γεγονός, εγώ είμαι Δυτικομακεδόνας, λέω από την Κοζάνη, ο συνάδελφος ο κ. Σταυρόπουλος που δεν ήρθε σήμερα ο αναπληρωτής μου στην κλινική είναι από την Καστοριά, με αφορμή και την εντοπιότητα λοιπόν αυτού, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε με έναν εξαιρετικό συνάδελφο, ο οποίος ήταν στο Δήμο εδώ, Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Κανέλος. Το κτίριο θα φιλοξενεί τις κοινωνικές δομές, όπως το κοινωνικό ιατρείο, το Επιδημιολογικό Ερευνητικό Κέντρο Πρόληψης Παραγόντων Κινδύνου και Παρέμβασης, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, τα τμήματα κοινωνικής μέρημνας και βοήθεια στο σπίτι της κοινοφιλούς επιχείρησης, συλλόγους με χρόνιες παθήσεις και εθελοντές. Πρόκειται για ένα διευρυμένο δίκτυο αλληλεγγύης που θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. Σκοπός είναι, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Καστοριάς στην ομιλία του, να προσφέρονται πλήρεις ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε δημότες που χρήζουν ανάγκης, με προτεραιότητα σε ανέργους και ανασφάλιστους, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, σε ηλικιωμένους και μέλη των ΚΑΠΗ και στους ωφελούμενους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Ότι αισθάνομαστε και συγκίνηση και χαρά. Χαρά γιατί στις εποχές και ρίσεις αντιστεκόμαστε χωρίς φόρους, και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και είναι βέβαιο ότι τελικά μέσα από την δημιουργία θα πετύχουμε. Με ρώτησε κάποιος, σαν δημιουργός έχεις κάνει κάτι. Λέω σε μια εποχή που δεν υπάρχουν πόρους, κάναμε ένα πρόκτημα για να συνδέσουμε το παράγοντα άνθρωπο με τη γη. Κάναμε ένα μουσικό σχολείο και προσπαθούμε να κάνουμε μια φιλαρμονική για να μάθουμε ότι το σύγχυμα της ζωής είναι η χαρά. Και τώρα τελειώνουμε ένα κοινωνικό ιατρείο για να αποδείξουμε τι την αλληλεγγύη σαν κυρίαρχη έννοια συνύπαρξης. Συνύπαρξης σε μια όντως ή άλλως σύνδρομη ζωή. Και αυτό γίνεται μέσα από κατηγορίες, σύμβρες, αλλά αυτά μας ενδυναμώνουν.
μας ενδυναμών. Και για να έρθω στο θέμα της υγείας, σκεφτείτε εδώ ότι είναι μια κυψέλη. Μια κυψέλη συνέργειας. Γιατί όπως σας είπα, φιλοξενούνται και δύο δομές. Καθένας λέει τον πόνο του, λέει την λύση, βοηθάει τον άλλον. Βοηθάει τον άλλον, πορευόμαστε μαζί. Το κτίριο κοινωνικών δομών του Δήμου Καστοριάς αποτελεί έναν ακόμη πυρήνα αγάπης και κοινωνικής προσφοράς προς τους συμπολίτες μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βιώνει η χώρα μας. Ο προϋπολογισμός αυτού του σημαντικού έργου ανέρχεται στις 25.000 ευρώ.